ότι σήμερα τελειώσει μια διαδικασία 4 ετών σχετικά με την αγορά του πρώτου φαρμακείου, του κτηρίου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο. Πριν από 4 χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την επιλογή του να ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στο Πράσινο Ταμείο η αγορά του εν λόγω κτηρίου, ενός εξαιρετικά σπουδαίου κτηρίου για το Δήμο Ναυπηγαίων. Είναι το κτίριο που τα αρχιεύθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας από τον Βονιφάτιο Βοναφίν, τον Ιταλό Παρμακοποιό, και πλέον ανήκει στο Δήμο Ναυπηγαίων. Αυτό έγινε μετά από 2 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και από πάρα πολλή δουλειά, μιας και είναι τρομερά δύσκολο μέσα σε αυτή την εποχή να βρεις τους αρμόδιους, οι οποίοι αντικαθίσταται πάρα πολύ συχνά, να μπορέσεις να χειριστείς όλες τις νομικές δυσκολίες, και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και του οικονομικού αλλά και του νομικού κομματιού, οι οποίοι δούλεψαν από την αρχή μέχρι το τέλος με μεγάλη επιμονή και υπομονή. Και σήμερα μπορούμε να μιλάμε και να λέμε ότι ο Δήμος έχει ένα εξαιρετικό κτίριο στην κυριότητά του, το οποίο τα επόμενα χρόνια πρέπει να το εκμεταλλευτεί με όσο τον καλύτερο τρόπο για την ανάδειξη του πολιτιστικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς του, που είναι τεράστια. Υπάρχουν ήδη σχεδιασμοί για αυτό το κτίριο. Κάποια στιγμή η κουβέντα αυτή θα έρθει πολύ σύντομα, θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκφραστούν όλες οι απόψεις, αλλά και να κατατεθεί η άποψη της Δημοτικής Αρχής για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει εκεί. Και φυσικά υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε, ξεκινώντας και τους βάζουμε χρονική σειρά, μιας και ο πρώτος ο οποίος σταμάτησε τη δημοκρασία ήταν ο Μητροπολίτης Άρτας, ο Θεοφιλέστατος κύριος Καλλινίκος. Σεβασμιότατος τότε, Θεοφιλέστατος τότε κύριος Καλλινίκος. Ευχαριστώ Κωνσταντέ, έχω απόλυτα τη διόρθωση. Αμέσως μετά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Μανιάτης, ο οποίος βοήθησε μιας και το φτάσει στο ταμείο, είναι στη δικαιοδοσία του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Νεκτάριος, που κι αυτός έκανε τα απαραίτητα και είχε και την ίδια ακριβώς άποψη ότι αυτό το κτίριο δεν μπορεί να πάει σε ιδιώτη, αλλά πρέπει να περάσει στα χέρια του Δήμου Ναυπηγαίων σαν πολιτιστική κληρονομιά. Φυσικά, οι ιερείς των τριών ναών και των εκκλησιαστικών συμβουλίων που ήταν οι ιδιοκτήτες, του Αγίου Γεωργίου, ο πατέρας Ελευθέριος, και το εκκλησιαστικό του συμβούλιο, του Αγίου Νικολάου, ο πατέρας Κυριακός, και το εκκλησιαστικό του συμβούλιο, και ο πατέρας Διονύσιος της Παναγίας και το εκκλησιαστικό του συμβούλιο. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το Δήμο Ναυπηγαίων, γιατί όπως θα καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την ιστορία του, δεν είναι πολλά αυτά τα ιστορικά κτίρια με τέτοια κληρονομιά που ο Δήμος έχει στην κυριότητα. 385.000. Από αυτές τις 385.000 είναι από το Πράσινο Ταμείο και οι 200.000 είναι από ιδίους πόρους, όπως έχετε ψηφίσει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μαϊκόπουλο, μια μόνο κουβέντα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Είναι γεγονός ότι είναι μια υπόθεση την οποία την έχει στηρίξει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο με πληθώρα αποφάσεων. Θυμόσαστε πολύ καλά ότι η δική μας πλευρά εδώ ως αντιπολίτευση ήταν από τα θέματα στα οποία υπερθεματίζαμε και λέγαμε ότι τέτοιες κινήσεις βοηθούν, βελτιώνουν τα πράγματα. Είναι ένα σημαντικό κτίριο. Η εκμετάλλευση του βεβαίως θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι όταν το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με τη σωστή σειρά και με τα σωστά ρήματα, έχουμε και καλά αποτελέσματα.